Αθάνατη δεν είναι μόνο η αλήθεια. Ακόμη και ένας μύθος μπορεί να αποκτήσει αθανασία. Τι είναι ο μύθος τελικά? Ένα ψέμα? Μια υπερβολή? Ή μια παραφουσκωμένη αλήθεια? Καλημέρα, είσαι έτοιμος? Καλημέρα, έτοιμος. Πάμε. Σήμερα, κάποιοι αναζητούν την αλήθεια. Όχι αυτή που κρύβεται στα δημιουργήματα της ανθρώπινης φαντασίας, αλλά αυτή που βρίσκεται μέσα στη φύση και στην πραγματικότητα. Το όνομά τους, υποβρύχιοι θηρευτές. Πεντακόσια περίπου εκατομμύρια χρόνια πριν την εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη, έκαναν την εμφάνισή τους στη θάλασσα τα πρώτα σπονδυλωτά, τα ψάρια. Σήμερα αποτελούν τα μισά από τα σπονδυλωτά όλου του πλανήτη. Μέσα από ένα αξιοθαύμαστο αγώνα εξέλιξης και προσαρμογής, έχουν υπερνικήσει τις απαιτήσεις του υδάτινου περιβάλλοντος και έχουν κυριαρχήσει εκεί. Αποτελούν όμως μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεΐνης για τον άνθρωπο. Αυτός ίσως να είναι και ο κυριότερος λόγος που έστρεψε το βλέμμα του προς αυτά.
Τα ψάρια έχουν αναπτύξει ένα αμυντικό σύστημα σφυριλατημένο από την ίδια τη φύση. Το αποτέλεσμα, ανάμεσα από άλλα, είναι ένα ασύλληπτο νευρικό σύστημα και μια πανίσχυρη όσφρηση και όραση. Πώς όμως ο άνθρωπος κατάφερε να ξεγελάσει ένα τέτοιο αμυντικό σύστημα? Τι επινόησε για να τα συλλάβει? Ένας τρόπος που αποδίδει μέχρι σήμερα είναι οι διάφορες παγίδες. Σύντομα όμως τα θηρευτικά του ένστικτα έστρεψαν το βλέμμα του στο βυθό. Η εμπλοκή του όμως στην τεράστια τροφική αλυσίδα και στη θηρευτική διαδικασία που υπάρχει στο βυθό θα αποδειχθεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολη και απλή υπόθεση. Η επιλογή του μάλιστα να καταδυθεί με ελεύθερη κατάδυση κάνει την όλη προσπάθεια ακόμη δυσκολότερη. Ο ελάχιστος χρόνος που του προσφέρει το κράτημα της αναπνοής θα υποχρεώσει αρχικά το νέο υποβρύχιο θηρευτή σε λύσεις που κρύβονται στα μικρά θυράματα. Ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να του επιφυλάσει η συνέχεια. Κάθε ψάρι κρύβει πολλές πληροφορίες. Κάποιες είναι πολύ σημαντικές για τον υποβρύχιο θηρευτή. Είναι σαρκοφάγα ή όχι? Έχουν ομαδικό χαρακτήρα ή μοναχικό? Είναι κινητικά, διανύουν δηλαδή μεγάλες αποστάσεις ή προτιμούν να παραμένουν σε ένα χώρο, εποχιακά ή μόνιμα? Ποια ψάρια τέλος θα πλησιάσουν και ποια θα πρέπει να πλησιάσουμε εμείς? Τι πληροφορίες κρύβονται στο χώρο που θα κινηθούμε? Ποια είναι η μορφολογία του βυθού? Τι τροφή περιέχει και πώς όλα αυτά θα μας οδηγήσουν στον εντοπισμό των θυραμάτων μας? Αμέτρητες εικόνες και εισάριθμες αναπάντητες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις βρίσκονται στη σοβαρή μελέτη αυτών των πληροφοριών και στη συνεχή παρουσία μας στο χώρο.
Τα αποτελέσματα θα είναι συνήθως ανάλογα με την προσπάθεια και το χρόνο που διαθέσαμε για αυτήν. Τίποτα όμως δεν είναι απόλυτο. Ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να είναι απλά και σίγουρα, μπορεί το ίδιο εύκολα να ανατραπούν. Κάθε χώρος είναι ξεχωριστός, έχει τη δική του δυναμική. Κρύβει εκπλήξεις. Ακόμη και αν πολλές φορές φαίνεται άγωνος και αδιάφορος. Η τροφή και οι χώροι προστασίας είναι οι κυριότεροι λόγοι προσέλκυσης διαφόρων μορφών ζωής σε κάθε χώρο. Εκεί θα πρέπει να στραφεί από την αρχή το βλέμμα του υποβρύχιου θηρευτή. Έκπληκτος θα αντιληφθεί ότι ο βυθός τελικά είναι γεμάτος ζωή. Αυτή η σημαντική πληροφορία θα τον υποχρεώσει να γίνει πλέον επιλεκτικός και συγκεκριμένος. We'll be right back.
Πει. Ναι. Να με ψάρεμα. Όχι. Η Ουμπρίνα, ή αν θέλετε το Μυλοκόπι, είναι ίσως το πιο μυστήριο θύραμα των υποβρύχιων θηρευτών. Θα εμφανιστεί αρχικά μοναχικό ή σε πολύ μικρές ομάδες 2-3 ατόμων σε συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι το Μυλοκόπι σκοπός. Το Μυλοκόπι αυτό θα προηγηθεί των υπολείπων για να ερευνήσει το χώρο γύρω από το θαλάμι. Η ενόχλησή του θα απομακρύνει όχι μόνο αυτό, αλλά και το επερχόμενο κοπάδι από την περιοχή. Αν δεν ενοχληθεί όμως, σε λίγες ώρες ένα μεγαλύτερο κοπάδι μυλοκοπιών θα πλησιάσει. Αυτοί είναι τα ψάρια καθαριστές. Έργο τους θα είναι ο έλεγχος του θαλαμιού και η προετοιμασία του για τα υπόλοιπα. Αντίθετα από το σκοπό, οι καθαριστές δεν θα το εγκαταλείψουν εύκολα. Μια βολή στους καθαριστές θα περιορίσει το αποτέλεσμα αισθητά, αφού το μεγάλο κοπάδι δεν θα πλησιάσει ποτέ. Ο υποβρύχιος θηρευτής που έχει υπομονή και γνώσεις θα περιμένει λίγες μέρες ακόμη. Σύντομα το μεγάλο κοπάδι θα πλησιάσει και αν εισέλθει στο θαλάμι, θα είναι ίσως το μεγαλύτερο σφάλμα που έκανε ποτέ. Η είσοδο σε θαλάμι γεμάτο μυλοκόπια απαιτεί αβίαστες κινήσεις. Εύκολα ένα λάθος θα τα τρομάξει, με πιθανότητες να διαφύγουν πριν αρχίσει καν η θύρευσή τους. Εκεί θα μετρήσει σοβαρά η ομαδική προσπάθεια των υποβρύχιων θηρευτών. Το κοπάδι δεν πρέπει να βγει έξω από το θαλάμι, σε καμία περίπτωση, γιατί θα απομακρυνθεί αμέσως. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας μπορεί να είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
Τα μικρά θυράματα είναι το αλφάβητο στο βιβλίο των υποβρύχιων θηρευτών. Είναι η οδός που θα καλλιεργήσουμε τις θηρευτικές μας ικανότητες. Αυτά θα μας οδηγήσουν στα μεγαλύτερα θυράματα των βράχων και των μπλε νερών. Θυραγρίδες! Δεν μου είναι ρε οχκό. Δεν πιστεύω. Να μου πει λάθος. Επία κάτω έκατσα και ήταν με ένα ψάρι αριστερά. Και γύρισα έκατσα το ψάρι, ήταν μεγάλο ψάρι. Και ξέρω, πέσω το ψάρι και έρχεται η μισήνα ρε. Δάμε. Λέω, βέρκα μπάει και η μισήνα κάθεται δάμε ρε. Κοίταξε, δάμε. Και τα μέσα σφινώνει τα μέσα και αν κόχει τα μέσα και σταματά είναι το ψαρκού. Να μου γίνει το πράγμα που βάλεις τσάμε. Ε ρε, έβαλα διαμπλευστότητα ρε. Μα να μου γίνει πάντα τσάμε ρε, όρκο που κάμε ρε, έλα ρε, βάρ' το τούτο ρε, βάρ' το τούτο ρε, καλύτερα ρε. Γέλω να θέλω τα ρε παιδιά. Βάλε την άγκυρα, βάλε την άγκυρα. Τουλάχιστον να ζήσει, τύπησε την τέγια λίγο και είδε με και μου, να μπωνεί, γέφυγε, τέγιος. Τα μεγαλύτερα όντα του βυθού είναι ως επιτοπλίστων σαρκοφάγα. Μοναχικά ή σε ομάδες θα αναζητήσουν την τροφή τους στο βυθό με ξεχωριστό τρόπο. Η σιγουριά, η ηρεμία και η άνεση των κινήσεών τους είναι πολύ εντυπωσιακές. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να χαρακτηρίζουν και την ανθρώπινη φιγούρα που κινείται στην επιφάνεια ή στο βυθό, ειδικά αν τα θυράματα την αναγνωρίσουν. Πρέπει όμως πάντα να συνοδεύονται με συνεχή ετοιμότητα για άμεσο εντοπισμό των θυραμάτων, γιατί ο ευνηδιασμός καραδοκεί συνεχώς.
Κάθε επαφή, κάθε προσπάθεια, ό,τι αποτέλεσμα και να σέρνει μαζί της, γεμίζει αδιάκοπα τις σελίδες στο βιβλίο των υποβρύχιων θηρευτών με γνώσεις. Τι κρύβεται τελικά πίσω από κάθε αποτέλεσμα? Τι γνωρίζουμε για αυτά που προηγήθηκαν? Αν δεν γνωρίζαμε τίποτα, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν τυχαίο, όσο καλό και να ήταν. Όταν όμως μπορούμε να διαβάσουμε την εικόνα στο βυθό και το λόγο που τη δημιούργησε, ναι, μπορούμε να δούμε την αρχή, αλλά και τη συνέχεια. Ο υποβρύχιος θηρευτής εξελίσσεται συνεχώς. Ζητά απαντήσεις. Από την πρώτη επαφή, ζητά το δικαίωμα να είναι υπεύθυνος των δικών του αποφάσεων και πράξεων. Σαρά. Καλά εσύ. Λα. Πώς από εδώ. Πώς αδειάξεις. Βόλτα, βόλτα με μηχανή. Ναι. Ωραίο μηχανή, α. Μπράβο. Παραπάνω, ναι. Πολλά μου. Να προσέχεις μόνο, εντάξει. Προσέχω, πας. Κάνα ψαρό, αν πάεις. Πάω ένα γυρό μέσα μέσα. Πότε βρω ώρα, πότε κοντά. Πάεις μόνος σου ή με παρέα. Πάω
σχεδόν πάντα μόνος μου, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρω παρέα και περνώ πιο ωραία αν πάω μόνος μου. Εντάξει, καταλάβαινε που θέλεις να πεις. Ήμουν και εγώ στην ηλικία σου κάποτε και εγώ πιένα μόνος μου, αλλά δεν είναι το πιο σωστό, μίστεψε με. Καταλάβω να μου λαλείς, ασφάλεια ναι, αλλά είπα σου, είναι πολύ δύσκολο να βρω κόσμο να βγαίνει μαζί μου. Πρέπει να προσέχω, πρέπει να έχω την έννοια τους και προτιμώ να πιένω μόνος μου συνήθως. Τι είναι ο σκοπός του ζευκαρκού, να προσέχει ένας τον άλλο για να πάμε ασφαλισμένοι να πιστέψουμε σπίτι μας. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Πρέπει να βρω κόσμο να με βοηθήσει να βγαίνω μαζί του, να σχολιόμαστε μαζί. Και ναι, να προσέχεις τον ένας τον άλλον. Έτσι είναι. Το τελικό ζητούμενο είναι να επιστρέψουμε στο σπίτι μας ασφαλισμένοι. Καλώς. Ήρθε τα πράγματα σου. Πιάστο πλό. Ωραία. Άμα, ήβρες τα εύκολα. Εντάξει, να του σε λιώνει η ομάδα, να την άλλα δροφιά. Ευκιά, έφερα μας παρέα. Καλώς όρισε, Λεβέντη μου. Καλώς σας ήμουν, ρε. Με θυμίσατε, ρε. Καλώς όρισε, ρε. Καλώς όρισε. Μπράβο. Τίμω. Αυτός είναι ο Περικλής. Είναι ο σύστατο μέλος. Από σήμερα να μαζί μας. Ο Γιώργος. Γιώργος είναι παλιά καραβάνα. Και ο κύριος Πολά. Ο Κωνσταντίνος. Είναι η ομάδα μας σήμερα. Ο υποβρύχιος θηρευτής θέλει να γνωρίσει τη φύση, το βυθό. Αναζητά την τροφή του με την ίδια διαδικασία που υπάρχει στην τεράστια τροφική αλυσίδα, στη θάλασσα, και όχι στο ψυγείο μιας υπεραγοράς. Αυτές οι πήγκες θα μπορούσαν να είναι τα θυράματά μας. Μια βουτιά από διαφορετικό σημείο θα προδώσει και τις υπόλοιπες. Αν είμαστε εμείς αυτό που θεωρούν απειλή, μια καταμέτωπο προσέγγιση θα τη στρέψει σίγουρα σε φυγή. Αν όμως δεν εξαφανιστούν αμέσως, αλλά απλά μας ανεχθούν, τότε κάτι άλλο τις έχει θέσει σε επιφυλακή. Για να δούμε τι είναι αυτό που υποχρέωσε τις πίγκες να μαζευτούν και να υπερασπιστούν το χώρο τους, χρειάζεται ακόμα μια βουτιά. Μια τελευταία βουτιά σε απόσταση αρκετή που θα τις κρατήσει ήρεμες αλλά και ορατές. Σύντομα θα προδώσουν αυτό που θεωρούν κίνδυνο ή, αν θέλετε, απειλή.
Δεν βρήκαμε πιο δύσκολο και πιο άμεσο τρόπο να θυρεύσουμε τα θυράματά μας. Μια ανάσα, μια επιλογή, μια βολή. Δώσαμε αξία στη ζωή και σεβαστήκαμε το λόγο που μας έπλασε θυρευτές. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε με σύνεση, για όσο μας πάρει. Μάθαμε ότι η φύση δεν μας ανήκει, αλλά εμείς ανήκουμε σε αυτήν, για λίγο. Τόσο λίγο, όσο διαρκεί η σύντομη, αλλά πολύ σημαντική μας ζωή.